Σε εξέλιξη βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Λάρισας η ένατη γιορτή μελιού του Μελισσοκομικού Συλλόγου του Νομού Λάρισας υπό την αιγίδα του Δήμου. Είναι η ένατη γιορτή μελιού που διοργανώνουμε σαν Μελισσοκομικός Σύλλογος Λάρισας. Σκοπός μας είναι να δώσουμε στον κόσμο της Λάρισας τα αγνά μας προϊόντα που έχουμε, να γνωρίσει το μέλι, τα μελισσοκομικά προϊόντα γενικά, γιατί το μέλι είναι φάρμακο και δεν είναι γλυκαντική ουσία. Το μέλι ο κόσμος πρέπει να το παίρνει σαν φάρμακο. Έρχεται ο κόσμος, δοκιμάζει τα μέλια μας, ρωτάει, μαθαίνει, του απαντάμε σε ό,τι απορίες έχει. Μια γιορτή υπό την αιγίδα του Δήμου Λαρισαίων γίνεται. Ευχαριστούμε και τον Δήμαρχο για την παραχώρηση της πλατείας. Να σημειωθεί πως ο κλάδος της Μελισσοκομείας αντιμετώπισε μια κακή χρονιά, καθώς χάθηκαν μεγάλες ποσότητες μελιού λόγω των φυσικών καταστροφών, με τους παραγωγούς να αναμένουν ότι η πολιτεία θα βοηθήσει. Στη Μελισσοκομεία φέτος είχαμε και μια πολύ κακή χρονιά λόγω κλίματος. Αγρότες είμαστε, έτσι. Επηρεάζεται η Μελισσοκομεία από το κλίμα, από την ξηρασία. Το κάψιμο της Εύβοιας, της Βόρειας Εύβοιας, μας στέρισε χιλιάδες τόνους μέλι, γιατί όλη η Λάρισα, η Μελισσοκόμη της Λάρισας, εκεί πηγαίναμε για Πεύκο. Αναγκαστήκαμε να πάμε Θάσο, να πάμε Χαλκιδική, να πάμε σε διάφορα άλλα μέρη. Ήταν μια κακή χρονιά γενικά. Περιμένουμε από την πολιτεία να μας βοηθήσει, γιατί είναι ένας κλάδος που έχουν μπει πάρα πολλά νέα παιδιά. Αν δείτε τα περίπτερα, είναι... Οι περισσότεροι είναι νέα παιδιά που είναι στον κλάδο. Πρέπει η πολιτεία να βοηθήσει αυτά τα παιδιά να παράξουν σωστό προϊόν και να δώσει στον κόσμο αυτό που πρέπει, το σωστό, το αγνό, το μέλι. Η Ελλάδα έχει μια πολύ μεγάλη βιοποικιλότητα και το μέλι που παράγει είναι μοναδικό παγκόσμιο, είναι μοναδικό το μέλι μας. Η γιορτή μελιού αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 26 Νοεμβρίου.